Ράκια αυτή τη στιγμή και να δούμε ποια είναι πραγματικά μια κατάσταση και πώς αυτή διαμορφώνεται και πώς θα διαμορφωθεί μετά και από τη συνάντηση Βενιζέλου Σαμαρά. Και το λέω αυτό διότι εδώ ο κόσμος χάνεται. Βλέπουν οι κύριοι αυτοί τα κόμματά τους να έχουν φτάσει σε μια κατάσταση σύψης άνευ προηγουμένου. Είδατε τι έγινε και τι γίνεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε ότι αντικαταστάθησαν μια σειρά από βουλευτές για να ψηφίσουν τον ένφια από τη Νέα Δημοκρατία. Και το μόνο που τους έχει απομείνει είναι να βγάλουν το υποδεκάμετρο για να πούνε ότι αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παροχές, που δεν είναι παροχές, και θα σας πω γιατί δεν είναι παροχές, και τα οποία μπορούν να θρέψουν παιδιά, μπορούν να δώσουν ρεύμα σε οικογένειες που τα παιδιά τους διαβάζουν με καντήλι. Και μπορούν τέλος πάντων να στεγάσουν ανθρώπους. Μα αν αυτά δεν βγαίνουν, ποιος δεν θέλει. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα αυτά τα οποία αποδείχθηκαν ότι βγαίνουν και από την άλλη μεριά να λέει ότι επειδή δεν βγαίνουν θα πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Αυτό κατά την άποψή μου είναι αμοραλισμός του εσχίστου είδους. Τέτοιοι είναι. Τέτοια πολιτική ακολουθούν και νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Πριν επειδή το είπατε, κύριε Τσουκαλά, ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε για τη συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου? Όχι, δεν ξέρω. Ασφαλώς και δεν ξέρω τι είναι. Γιατί όπως το είπατε, είναι σαν όχι. Αλλά εγώ φαντάζομαι ότι μεταξύ των άλλων θα συζητήσουν και την κατάσταση που επικρατεί στα κόμματά τους. Μάλιστα. Πέρα βέβαια του κεντρικού θέματος που θα είναι πώς θα βγάλουν τα υποδεκάμετρα για να αποδείξουν ότι δεν βγαίνει. Ένα κεντρικό θέμα, κύριε Τσουκαλά, είναι η Τρόικα που έρχεται τώρα σε λίγες ημέρες. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Λοιπόν, αυτό σας λέω εγώ και αυτά τα οποία εμείς είπαμε είναι ένα πώς θα ανατάξουμε μια κατάσταση η οποία οδηγεί στην ανθρωπιστική κρίση, πώς θα δούμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια που και αυτό είναι ανθρωπιστική κρίση από τη στιγμή που έχει περάσει ο βρόχος στο λαιμό χιλιάδων νοικοκυριών και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτά κάναμε μια κοστολόγηση η οποία βγήκε τι είναι και το δεύτερο και τρίτο και σημαντικό είναι ότι σε βάθος 7 ετίας θα μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικές δουλειές στον κόσμο, να δώσουμε πραγματικές στον κόσμο, διότι πρέπει να φύγουμε από αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας, ότι η ανάπτυξη θα έρθει δια της επιφυτίσεως. Ο πλούτος και η ανάπτυξη σε μια χώρα έρχεται μόνο από την εργασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άλλος τρόπος ήταν η φούσκα που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή δεν θέλουμε να ξαναπάμε σε φούσκα, πρέπει να πάμε σε πραγματική εργασία. Επειδή θα πείτε εσείς και θα σας